Και καλημερίζω τον κύριο Κώστα Πικραμένο. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα που λέει ο λόγος. Ναι, εντάξει. Μισό λεπτό. Γιάννης, για ανθρώπους που σφάζουν, πατάνε με αμάξια, βιάζουν και παίρνουν σπίτι και επίδομα, δεν κάνουμε το κοροϊδό. Ψάχνουμε για λύση μέσω ενός σάπιου πολιτικού συστήματος. Όταν δεν έχεις απαντήσεις, γενικεύεις. Τώρα ποιος γενικεύει δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος γενικεύει, Γιάννη μου. Άστο. Έχετε μπερδέψει τη βούρτσα να μην πω με τι. Λοιπόν, για πείτε μου κύριε Πικραμένε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα συζητάνε και παίρνουν αποφάσεις και τις έχετε υπόψη σας. Για να το καταλάβω λίγο, εσείς τι λέτε? Την προηγούμενη εβδομάδα, όλος συμπτωματικά, έτσι, το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, δηλαδή οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, αποφάσισαν να αναθεωρήσουν το λεγόμενο Δουβλίνο 2. Βέβαια, είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει, θα φτάσει μέχρι τις ευρωεκλογές του 24 και ό,τι αποφάσεις ληφθούν πάνε από 1η Γενάρη του 25 στη λογική της αλληλεγγύης, στη λογική ότι από τη στιγμή που κάποιος μπαίνει π.χ. στην Ελλάδα και κατορθώνει να φτάνει η Γερμανία, εκεί θα γίνει η εξέταση της αίτησης ασύλου, εκεί θα γίνει όλη η γραφειοκρατική αντιμετώπιση. Μπας και χώρες που δέχονται πίεση, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία κυρίως, η Ιταλία και η Ελλάδα βέβαια, μπορέσουν να διαχειριστούν αυτό το οποίο έρχεται μπροστά μας και είναι καταιγίδα. 1 δισεκατομμύριο θα είναι σε λίγα χρόνια, ενδεχομένως σε 15-20 χρόνια, ο πληθυσμός στην Αφρική. Και μπορεί οι Δυτικοί να κάνανε κουμάντο, αν θέλετε, μέχρι και τη δεκαετία του 80. Από το 90 όμως και μετά, η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και η Τουρκία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν την Αφρική ως το νέο Ελντοράντο. Βάλε και τη Βάγνερ μέσα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εντάξει. Η συνήθιση ύποπτη. Δεν είναι μόνο αυτή. Με συγχωρείτε. Πριν τρεις μέρες η κυρία Μελόνι πήγε μαζί με την κυρία Ντελάιεν στην Τινησία, προσφέροντας χρήματα σε αντάλλαγμα μείωσης των μεταναστευτικών ροών. Και ο Τινήσιος πρόεδρος τους είπε ότι εγώ δεν κάνω το δεσμοφύλακα για το χρήμα. Καλά μαθήματα έχει πάρει από το μέντορά της, το Σίλβιο. Κύριε Επικραμενέ, μισό λεπτό. Η Ευρώπη μπορεί να δει κατάφατσα μια πραγματικότητα και όλη η ανεπτυγμένη και ισχυρή χώρα, ή βολευόμαστε με το ότι εμείς οι Ιταλοί και οι Ισπανοί έχουμε γίνει ο θηροφύλακας και εντάξει, και με το κεφάλι τόσο? Διότι αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά στην Ευρώπη, στην Αφρική αυτή τη στιγμή έχεις περίπου 52 χώρες, εκ των οποίων στο 1/3 γίνεται εμφύλιος πόλεμος και πιέζουν και όλες αυτές οι τρίτες χώρες, είτε δυτικές είτε της Ευρασίας όπως λέμε, για τον έλεγχο των πρώτων υλών. Άρα, τι θέλετε να κάνει άρα, η Ευρώπη, έχει ευρωστρατό η Ευρώπη, θα όχι, 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 όχι. Θα κάνει η Ευρώπη. Άλλα θέλω να πω, πρώτα διαλύουν οι ισχυροί τις χώρες αυτές και μετά εμείς να είμαστε οι θυροφύλακες στις ροές που αυτοί διέλυσαν. Σωστά? Ναι, αλλά ποτέ δεν υπήρχαν και χώρες, κύριε Σαχίνη. Αν δείτε το χάρτη, οι γραμμές είναι κάθετες και οριζόντιες. Όλα αυτά είναι πλαστά κράτη. Υπάρχουν φυλές οι οποίες το χειμώνα βρίσκονται στο Σουδάν. Μάλιστα. Και το καλοκαίρι βρίσκονται στο Τσάντ. Πάρτε αυγό και κούκκι στο Ινιάτικο. Τους φράκτες τους βάλαν οι επικειοκράτες όπου τους βόλευαν οι πηγές, όπως τις μοιράζαν. Έτσι ακριβώς φτιάχτηκαν τα σύνορα. Έτσι, ακριβώς. Μάλιστα. Και εμείς πληρώνουμε τα πόνερα, θέλω να πω εμείς. Το θέμα είναι ότι βλέπετε τώρα, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι το τερματίζουν. Λένε φταίει το YouTube και φταίει και το TikTok, διότι τι κάνουν οι Αφρικανοί όλη μέρα? Παρακολουθούν τι ζωάρα κάνουν οι Ευρωπαίοι, τους πιάνει ο φθόνος, πάνε βρίσκουν το διακινητή να έρθουν καλά, να δείξουν καλά, καλά. Το European Dream. Υπάρχει και αυτό το επίσημα. Εντάξει. Εγώ θέλω να μου πείτε, με βάση την εικόνα που έχετε, ένα πλοίο είναι σε διεθνή ύδατα. Από τη μια είναι σε διεθνή ύδατα, διότι δεν έχουμε πάει 12 ναυτικά μίλια. Το έχουμε τσεκάρει αυτό ότι ήταν σε διεθνή. Λένε ότι είναι 40 τόσα. Έτσι λένε, ναι. Ότι στα 40-38 ναυτικά μίλια. Okay. Εγώ okay. Λέω λοιπόν, είναι ενημερωμένοι από το πρωί και οι Ιταλοί, οι οποίοι έχουν ενημερώσει και εμάς, μεσημέρι επικοινωνίες, απόγευμα επικοινωνίες. Καταρχάς, τους διακινητές που πιάσαμε, επικοινωνούν με τους διακινητές και τους λένε θέλετε βοήθεια, και λένε οι διακινητές θα πούνε όχι. Οι άλλοι φωνάζουν πάνω στο καράβι. Και εν πάση περιπτώσει, ένα καράβι σταματημένο, σαν τα τζαμπιά πάνω, είναι προφανές τι γίνεται εκεί. Δεν πάνε κρουαζιέρα.
κανείς δεν ευαισθητοποιείται να πλησιάσει να τους πάρει. Εγώ διαβάζω το χρονικό του λιμενικού σώματος ότι αυτό συνέβη στις 2 η ώρα το πρωί και από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι συνέβη στο κατάστρωμα, γίνεται το γνωστό παλάτζο όπως λέμε και κάποια στιγμή τους παίρνει αριστερά και βυθίζονται όλοι, ουδείς εξ αυτών φόραγε σωσίβιο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν ξέρω πόσα λεφτά δώσανε στους διακινητές, ούτε σωσίβια δεν είχανε. Και όλα αυτά ξεκινάνε από το Τομπρούκ, είπατε πριν από λίγο, που εκεί μάλιστα. έχουμε το φίλο μας, τον Χαφτάρ, έτσι, το δικό μας τον το Καρντάσι. Γιατί ο άλλος είναι με τους Τούρκους, Τρίπολη μεριά, καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Άρα όταν βλέπεις ένα καράβι σαν τα τζαμπιά, οι άνθρωποι στιβαγμένοι, χωρίς σωσίβια, χωρίς τίποτα, δεν έχεις ούτως ή άλλως παραβάσεις και παραβιάσεις της διεθνούς ναυσιπλοείας. Δηλαδή οι Ιταλοί δεν έχεις, το βλέπανε. Μάλιστα. Έχεις, αλλά είναι η λεγόμενη καυτή πατάτα. Τι κάνεις, διότι αν μπει σε αυτή τη λογική, όποιος μπαίνει στο δικό μου, ουσιαστικά μιλάμε τώρα αν θέλετε για το FIR, έτσι, στη ζώνη διάσωσης έρευνας της Ελλάδος. Διεθνή υδατα μεν, αλλά ζώνη διάσωσης έρευνας της Ελλάδος. Αν μπει στη λογική η ελληνική κυβέρνηση και το λιμενικό σώμα, όποιος μπαίνει πάω και προληπτικά τον διασώζω για να μην προκύψει το ναυάγιο, είναι σαν να κλείνει το μάτι στους διακινητές ότι παιδιά πάρτε όποιο σαπιο κάραβο θέλετε, με το που μπείτε στο ελληνικό FIR 100% θα σας σώσουν οι Έλληνες και μετά θα δούμε με δικηγόρους, με το ένα με το άλλο τι θα γίνει με το άσυλο. Υπάρχει και αυτή η διάσταση, καταλαβαίνετε. Ναι, υπάρχει αυτή η διάσταση, καλά το λέτε εσείς, αλλά επανέρχομαι σε αυτό που δεν λέτε κι εσείς. Άρα η ευρωπαϊκή πολιτική είναι η υποτιθέμενη αναθεώρηση του βιβλίου, η κουκουρούκου μανταλάκια. Δεν απαντάει σε αυτό το πρόβλημα που μόλις αναφέρατε. Τι γίνεται αν 600, μισό λεπτό, 600 άνθρωποι στιβαγμένοι, αφήστε τώρα κανόνες ασφαλείας και τα λοιπά, πορεύονται όπου πορεύονται. Δεν τους παίρνω εγώ για να μην στείλω σήμα, στείλτε κι άλλους. Δεν τους παίρνει ο απέναντι για να μην στείλουμε το ίδιο σήμα. Βουλιάζουν, πνίγονται και κλαίμε όλοι μαζί. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική, κύριε Πικραμένε. Υπάρχει για τα μπικικίνια, την πράσινη ανάπτυξη, τα ταμεία ανάκαμψης που τα τρώνε μεταξύ τους 10 άνθρωποι και τελειώσαμε. Αυτή είναι η Ευρώπη των λαών. Δεν υπάρχει και ούτε θα υπάρξει, διότι το θέμα είναι τόσο πολύπλοκο που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της Αφρικής, με την αποφυγή ενίσχυσης της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, με την κοινωνική συνοχή, με την ισλαμική τρομοκρατία, με το οργανωμένο έγκλημα. Ξέρετε πόσα υπουργεία, πόσοι φορείς εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. Και αν θέλετε χανόμαστε, πέρα δηλαδή από το πολιτικό παιχνίδι και τη σπέκουλα που γίνεται, χανόμαστε και στους διαδρόμους των Βρυξελών ποιος θα διαχειριστεί την πατάτα, διότι δεν υπάρχει ένας φορέας να όχι το πάρει την πατάτα, όχι την πατάτα. Ποιος θα διαχειριστεί τα μπικικίνια. Αυτό είναι που τους καίει. Αυτό τους ναι, καίει. Εγώ αναφέρομαι στον καμία πατάτα, καμία στρατηγική. Μάλιστα, το παγκόσμιο φαινόμενο, αν θέλεις ως πολιτισμένη και ανεπτυγμένη Δύση και Δύο Ευρώπη να το αρχίσεις να το καταπολεμάς, δεν μπορεί να το εξαφανίσεις. Ροές θα έχεις πάντα, αλλά να το περιορίσεις, τότε αλλάζεις τη φέρουσα αντίληψη στον πλανήτη. Εδώ έχετε ακούσει κανένα συζητά για ειρήνη, για παράδειγμα, στην Ουκρανία. Και παρεπιπτόντως, επειδή σας βλέπω όλους. Δεν απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Πικραμένε. Επειδή σας βλέπω όλους ευαίσθητους. 5 εκατομμύρια Ουκρανοί, ακούστε λίγο, περάσαν ναι. λόγω πολέμου από την από εδώ πλευρά. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Γιατί, επειδή είναι λευκοί, είναι άλλη ράτσα άνθρωποι αυτοί. Ως άνθρωποι, δεν κατάλαβα. Εκεί δεν έτρεχε η ουρά του γαϊδάρου, δεν έσταξε. 5 εκατομμύρια. Μιλάτε για 600 και 1000 κάθε μέρα και περάσαν 5 εκατομμύρια σε μια εβδομάδα. Α, ήταν καλά εκεί. Υπάρχει και η πολιτισμική παράμετρος. Εγώ να το δεχτώ, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά θα σας πει κάποιος, η Ευρώπη θα ελέξει τη δημογραφική έκρηξη της Αφρικής. Ξέρετε ποιος θα είναι ο πληθυσμός στην Ιγυρία τα επόμενα χρόνια. Ήδη έχουν ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα μπούμε στον οικογενειακό προγραμματισμό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν κράτη, κύριε Σαχίν. Είναι virtual στην Αφρική τα πράγματα. Τα είχαν επί δεκαετίες, μη σας πω αιώνες, οι δυτικοί εκμεταλλεύτηκαν ό,τι εκμεταλλεύτηκαν. Φύγανε και το κενό τώρα προσπαθούν οι δυνάμεις της Ευρασίας να το καλύψουν. Αυτή είναι η κατάσταση στην Αφρική. Δεν πρόκειται να αλλάξει τώρα. Μην καθόμαστε να παραμυθιόμαστε. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα κύριε Πικραμένε,
Στο ίδιο έργο. Πάμε για την επόμενη καραβιά. Δηλαδή αυτά είναι νομοτελειακά. Τώρα τα τρίμερα, τα σαραντάμερα, τα μνημόσυνα και τα λοιπά, ξεχάστε τα. Εγώ συνειρμικά μόλις το άκουσα, ένα θα σας πω. Σκέφτηκα ότι από τη στιγμή που είναι στα ανοιχτά της Πύλου, λέω ταυτόχρονα που κάποια παιδάκια, όπως το είπατε και εσείς πριν από λίγο, πνίγονται κλειδωμένα στα μπάρια, ακριβώς απέναντι κάποιοι άλλοι στο Κώστα Ναβαρίνο παίρνουν breakfast στην πισίνα. Αυτός είναι ο κόσμος. Ακούστε, υπό την πίεση μιας κοινής γνώμης που γίνεται όλο ένα και πιο αλλεργική στη μετανάστευση, και αυτό αποδεικνύεται από το τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, το ερώτημα είναι. Δηλαδή με 600 πνιγμένους θα έχουμε λιγότερες ροές προσφυγικές. Η τραγωδία κατά τη γνώμη μου, με όσους χάθηκαν, συγκλονίζει την πολιτισμένη Ευρώπη, αλλά κατά τη γνώμη μου, κύριε Επικραμένε, τα δάκρυα είναι κροκοδίλια. Γιατί δεν είναι μεμονωμένη η τραγωδία. Για τρεις ημέρες. Μετά πάλι θα γυρίσουμε στην κανονικότητα. Τα έχουμε δει αυτά, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, για άλλο είχαμε προγραμματίσει σήμερα να μιλήσετε, αλλά τι να κάνουμε τώρα, εκεί μετατράπηκε. Η ιστορία, μου λέει κάποιος εδώ, Γιάννης, επειδή οι δυτικοί κινητούν την κονόμα σε βάρος των γηγενών και τον ίδιο τον πατρίδο τους, δεν ισχύει αυτό το τους καταστρέψαμε τις πατρίδες. Πάντα έτσι ήταν οι πατρίδες τους, αλλά τότε δεν είχαμε μαζική μετανάστευση. Γιατί άραγε, όχι, δεν ήταν πάντα έτσι οι πατρίδες τους, έτσι τις κάναμε τις πατρίδες τους. Και η μαζική μετανάστευση, γιατί άραγε τώρα, γιατί έχουν αλλάξει οι ίδιες οι συνθήκες ζωής και μεταφοράς, αγαπητέ Γιάννη. Να σου θυμίσω δε ότι οι καραβιές φεύγαν από τη Δυτική Αφρική για να πάνε στις φυτείες του πολιτισμένου Νότου των Ηνωμένων Πολιτειών, τρομάρα μας. Τότε ήταν καλοδεχούμενοι ως σκλάβοι. Για να μην μπερδευόμαστε. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Να πούμε όμως και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που έχουμε αφρικανική μετανάστευση στην Ευρώπη, τουλάχιστον από τη δεκαετία, αν θέλετε, του 70 και μετά, 60 ήταν κυρίως Έλληνες, Τούρκοι μετανάστες, γκάσταρμπάιτερ, από το Μαγκρέμπ στη Γαλλία, δημιουργήθηκε, υπάρχουν αυτές οι κοινότητες οι αφρικανικές στην Ευρώπη. Και το γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί πλέον η τεχνολογία με τα WhatsApp, με τα διαδίκτυα. Μάλιστα. Η Ευρώπη έχει μπει μέσα στο σπίτι του κάθε Αφρικανού απελπισμένου, φτωχού, καταδιωκόμενου, πείτε το όπως θέλετε. Οι συγγενείς λοιπόν ενθαρρύνουν τους δικούς τους να βρούνε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν διακινητές για να γίνει η λεγόμενη μεταφορά. Ουσιαστικά είναι αυτό που σας λέω. Έχει μπει ο τρόπος ζωής της Ευρώπης. Νομίζουν ότι εδώ κάνουμε ζωάρα ουσιαστικά όλοι μας, έτσι, φτωχοί, πλούσιοι, και το βλέπουν ως την γη της επαγγελίας. Μα αυτή που η ψυχολογική παράμετρο της μετανάστευσης. Αυτοί που επιτίθενται στην Ευρώπη είναι οι φτωχοί, δεν είναι οι πλούσιοι. Αφήστε τώρα, κύριε Πικραμένη. Οι πλούσιοι κοιτάζουν πίσω από το τζαμάκι και τρίβουν και τα χέρια τους. Οι φτωχοί επιτίθενται στους φτωχούς. Καταλάβατε. Αυτό συμβαίνει. Και δεν μου λέτε κάποιος που γεννήθηκε στο Ηράκλειο ή κάποιος που γεννήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα σας ή γεννήθηκε στην Αφρική. Ναι. Το γράφει στο κούτελο ότι θα ζήσει για πάντα εκεί. Υποτίθεται ότι ζούμε τη θέωση της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και προσώπων. Άμα είναι τα μπικικίνια, ζούμε. Άμα δεν είναι, δεν ζούμε. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Θα σου πει το άλλο, ωραία, και τι θα γίνει στην Ευρώπη, δηλαδή θα είμαστε, γιατί ξέρετε, ο μύθος της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Τώρα δεν άλλη κουβέντα αυτή. Είμαστε στις γετοποιημένες κοινωνίες. Μάλιστα, πονεμένη ιστορία. Δείτε... Έχετε δίκιο, στα γκέτο, Σεν Ντενί και τα λοιπά. Με ρωτάει εδώ πέρα άλλος φίλος, πιστεύει, λέει ο κύριος Πικραμένος, ότι ακριβώς επειδή το καράβι ήταν στη μέση και το κοίταγαν και από εδώ και από εκεί, μέχρι που βούλιαξε. Θα επιχειρήσει η Τουρκία να το εργαλειοποιήσει και να πει ότι δέστε, τους πνίγουνε. Γιατί όχι να μην το κάνει, θα πω εγώ. Όλα τα χρησιμοποιεί η Τουρκία. Τι λέτε, κύριε Πικραμένε? Η Τουρκία παίζει ήδη το pushback εδώ και πόσο καιρό. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα κερασάκι στην τούρτα. Ένα θα σας πω. Από τη Δευτέρα σε νησίδα στον Εύρο βρίσκονται 56 γκιουλενιστές. Εχθές, συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση που έχει έδρα το Στρασβούργο, ακριβώς απέναντι, αν θέλετε, είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης και το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μπικικίνια, δηλαδή. Λοιπόν, πήγανε χθες στο κτίριο και κάνανε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του ελληνικού δημοσίου
λέγοντας με βάση, αν θέλετε, ένα κανονισμό που έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ότι μέχρι τις 11 Ιουλίου οι συνοριοφύλακες ενώ της Ελλάδος δεν έχουν δικαίωμα να προωθήσουν πίσω στην Τουρκία τους 56 και στις 11 Ιουλίου θα εκδικαστεί η υπόθεση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό έγινε χθες και πλέον έχει εκδοθεί και έχει κοινοποιηθεί στην υπηρεσιακή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τι ωραία, γίνεται, ωραία πράγμα. Από τη στιγμή που έχουμε Ερντογάν στην εξουσία, όσοι γκιουλενιστές έχουν ακόμα εγκλωβιστεί στην Τουρκία, πλέον έχουν πάρει την οριστική απόφαση να φύγουν. Που σημαίνει ότι πλέον έχουμε και αυτό το κύμα, το οποίο θα ξεκινήσει, διότι τώρα με την καλοκαιρινή περίοδο πέφτει η στάθμη των νερών και θα έχουμε νέο κύμα γκιουλενιστών. Ποια είναι πλέον η τακτική? Πηγαίνετε στις νησίδες, στείλτε μήνυμα στη ΜΚΟ, η ΜΚΟ πηγαίνει αυθημερών στο Συμβούλιο της Ευρώπης, βγαίνουν ασφαλιστικά μέτρα κατά του ελληνικού δημοσίου για να παγώσει η οποιαδήποτε επαναπροώθηση και σε ένα μήνα θα εκδικαστεί. Μέχρι τότε όμως το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Οπότε και η Ελλάδα τι θα κάνει? Για να μην κατηγορηθεί από απέναντι, θα τους κρατήσει. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη διάσταση τώρα που αφορά μόνο τους γκιουλενιστές. Οι οποίοι δεν έρχονται για να ζήσουν στην Ελλάδα, αλλού θέλουν να πάνε. Μου λέει εδώ πέρα κάποιος, μπράβο στον πικραμένο, ακούς αλήθειες Γιώργο, να πάρουμε όλη την Αφρική. Τι λες, θα αφομοιωθούμε? Όχι, να μην πάρουμε όλη την Αφρική. Αλλά επειδή, Αντωνάκη, σε προηγούμενο μήνυμα μιλούσες για τις Βρυξέλλες, μια κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της και τους πολίτες της, λέει στην Ευρώπη, παιδιά, πάπα, η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι ναυάγιο και με καλείτε να είμαι ο συνοριοφύλακάς σας με τόσα ευρώ το κεφάλι. Δεν το κάνω. Υπάρχει κόμμα στην Ελλάδα που το έχει πει. Δεν το κάνω. Πάρτε τα χαρτιά και πηγαίνετε στην Ευρώπη. Τότε να δείτε πώς θα πέσουν οι ισχυροί από πάνω, να αρχίσουν να λύνουν σιγά σιγά ζητηματάκια στις χώρες αυτές. Τώρα γιατί να το κάνουν? Η μετανάστευση από την Αφρική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι τα φόπλακα. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Βεβαίως είναι τα φόπλακα. Γι' αυτό έχουν βάλει εμάς στην Ευρώπη, μάλιστα, να είμαστε το ταφοπέδιο. Η ακροδεξιά έχει θέσει ως βασική της αρχή τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα κάτσει λοιπόν τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πυροβολήσει τα ίδια της τα πόδια? Φυσικά και προτιμούν να πνίγονται όλοι αυτοί, φυσικά και δεν τους κόβεται καρφί, διότι έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξη της ιδέας της ελεγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέμε τώρα? Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο, διότι... Κάποιοι θα πούμε ότι έγινε αυτό για να αλλάξει η κουβέντα και να μην πούμε για τη Ροδόπη, καταλάβατε. Ή κάποιοι θα πούνε ότι έγινε αυτό για να μετριαστεί η αντίδραση και να μπαίνουν ελεύθερα στην Ελλάδα. Παίζει και αυτό, το ακούω και αυτό. Ότι είναι ένα συστηματικό παιχνίδι για να μετριαστούν οι αντιδράσεις που υπάρχουν. Βουλιάξαμε 600 ανθρώπους, επί τούτου δηλαδή, για να καυθεί η αντίδραση κοινής γνώμης στην Ελλάδα. Και αυτό λέγεται, ξέρετε. Όλα τα ακούω, αλλά αυτό που δεν μου απαντάει κανείς είναι, και έτσι να είναι, δηλαδή δεν τρέχει τίποτα. 200, 300, 400 άνθρωποι, παιδάκια μέσα πνιγμένα, δεν τρέχει τίποτα. Έστα ξουρά του γαϊδάρου. Μάλιστα. Συγγνώμη, 650 δεν είναι μέσα? Δεν ξέρω. Ποιος το ξέρει? Ποιος το... Στα 600 άτομα δηλαδή. Γιατί επειδή το λέει ΜΚΟ, θα το δεχτώ ως έγκυρη πληροφορία? Ή επειδή δεν το λέει αδίκαιο? Κανείς δεν ξέρει. Μάλιστα. Κανείς δεν ξέρει. Εδώ δεν έχουν συμφωνήσει αν θέλαν ή δεν θέλαν βοήθεια. Οι μισοί λένε ότι δεν θέλαν βοήθεια και άλλοι μισοί ότι θέλαν βοήθεια. Βγάλετε συμπέρασμα. Τα βάθη εκεί στο Ιόνιο είναι τεράστια. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τους πνιγμένους από τα μπάρια. Έτσι, νομίζω ότι αυτοί έχουν φύγει, έχουν πάει κάτω βαθιά, πολύ βαθιά. Εντάξει, αυτό με το βάθος, καλά το λέτε, έχει ένα ενδιαφέρον ως προς αυτό, όχι τα άλλα που ακούγα χθες. Ότι βυθίστηκαν στο πιο βαθύ κομμάτι της Μεσογείου. Δηλαδή, άμα βουλιάζαν στα 50 μέτρα, δεν θα ήταν πνιγμένοι στα 50 μέτρα, πνιγμένοι θα ήταν στα 4.000. Η μόνη αξία που έχει είναι ότι δύσκολα θα βρεις ένα τέτοιο ναυάγιο. Αυτό μάλιστα. Καλά το λέτε. Αυτό λέμε. Λοιπόν, για τη Ροδόπη θέλατε να πείτε? Ναι, είδα εχθές τη συνέντευξη που σας παραχώρησε ο κύριος Τσίπρας. Και υπήρχε μία από τις ερωτήσεις, είχε να κάνει με το λεγόμενο φάκελο που έλαβε στην Κουμουνδούρου από το γραφείο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Καλά κατάλαβα? Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε κάποια θέματα και μου κάνει εντύπωση
Καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν στελέχη να αξιοποιήσουν ή μάλλον να αξιολογήσουν αυτές τις κινήσεις. Γιατί εδώ έχουμε θέματα. Το θέμα είναι το πρώτο, ότι 48 ώρες μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου, όπως το είπε ο κύριος Τσίπρας, έλαβε ένα φάκελο εκ μέρους του κυρίου Μητσοτάκη με ενδιάμεσο, από ό,τι κατάλαβα, τον κύριο Γεραπετρίτη. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πρωθυπουργός και μάλιστα πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ μέχρι και την Κυριακή 21 Μαΐου. Από την 21η Μαΐου, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλειοψηφία, έχουμε τη λεγόμενη διαδικασία των διερευνητικών επαφών. Άρα μιλάμε για μια γκρίζα ζώνη 3-4 ημερών μέχρι να ορκιστεί λεγόμενη υπηρεσιακή κυβέρνηση. Σε αυτό λοιπόν το διάστημα και συγκεκριμένα την 3η 23 Μαΐου έλαβε ο κύριος Τσίπρας το συγκεκριμένο φάκελο. Από τη στιγμή όμως που αυτός ο φάκελος είναι διαβαθμισμένος και αφορούσε αποκλειστικά τον Πρωθυπουργό, ο οποιοσδήποτε ιδιώτης, κύριος Μητσοτάκης για παράδειγμα, δεν έχει δικαίωμα να κατέχει διαβαθμισμένα έγγραφα, διότι θεωρούνται κρατικά απόρριτα με βάση τον ποινικό κώδικα. Ένα λοιπόν το κρατούμενο, πώς μπορεί ένας τέτοιος φάκελος να κυκλοφορεί από ιδιώτη προς ιδιώτη? Το δεύτερο είναι ότι το συγκεκριμένο έγγραφο αποκάλυψε ο κύριος Τσίπρας ότι ήταν άκρος απόρριτο. Ξέρετε, στις υπηρεσίες πληροφοριών, στα έγγραφα, υπάρχει μια αρχή. Αυτό στα αγγλικά το λέμε need to know, δηλαδή η ανάγκη λήψης γνώσης. Αν λοιπόν η ΕΕΠ είχε στείλει το συγκεκριμένο φάκελο στον κύριο Μητσοτάκη, όντας πρωθυπουργός και πολιτικός προϊστάμενος, υπήρχε μια ένδειξη, κύριε Σαχίνη, που έλεγε για αποκλειστική χρήση και γνώση. Που σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα, ακόμα και πρωθυπουργός να ήτανε, να τον κοινοποιεί σε τρίτα πρόσωπα. Τρίτο θέμα. Παρόλα λοιπόν τα παραπάνω, αποφασίζει ο κύριος Μητσοτάκης να το στείλει στον κύριο Τσίπρα. Από τη στιγμή λοιπόν που το έγγραφο είναι άκρως απόρριτο, θα έπρεπε να είναι κρυπτογραφημένο. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να φύγει έτσι ως ένα αντίγραφο α4. Πόσο μάλλον να πάει με ένα απλό courier, με το μηχανάκι δηλαδή, στην Κουμουνδούρου και να το καταθέσει. Αυτά τα λέω διότι επικαλούμε τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα εχθές αυτολεξή. Τέταρτο θέμα. Αποκαλύπτει λοιπόν όλη αυτή την υπόθεση δημόσιο ο κύριος Μητσοτάκης και λέει ότι ο κύριος Τσίπρας είχε ενημερωθεί υπηρεσιακά. Εδώ υπάρχει θέμα, διότι πρόκειται για fake. Υπηρεσιακά ενημερώνεται κάποιος όταν πηγαίνει στο κτίριο, στην κεντρική υπηρεσία της ΕΕΠ για παράδειγμα, και έχει διαζώσει σύσκεψη με ανώτερα στελέχη και τη διοίκηση προς ενημέρωση. Ο κύριος Τσίπρας το διαψεύδει. Λέει, εγώ δεν πήγα πουθενά, κανένας δεν ήρθε σε μένα, απλώς εγώ έλαβα έναν φάκελο το οποίο άνοιξα και είδα τι έγραφα. Και στην τελική υπήρξε διαρροή αποσπασμάτων από αυτό το έγγραφο το άκρος απόρριτο σε μεγάλη εφημερίδα στο πρώτο θέμα? Έτσι είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Αν υπήρξε, έχουμε και εδώ θέμα. Με την έννοια ότι όποια δημοσίευση, αν δεν αφορά αυτό που λέμε την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, είναι και αυτό ποινικό αδίκημα. Θυμάστε τις απειλές που είχε πάρει ο κύριος Βαξεβάνης του ντοκουμέντο, ότι αν έβγαζε εισαγγελικές διατάξεις για τις υποκλοπές, ρίσκαρε με 10 χρόνια φυλακή. Άρα πρέπει να δούμε εδώ προσωπικά στοιχεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μειονοτικών, αν βγαίνουν στη φόρα από εφημερίδες, τι εξυπηρετεί, ποιο δημόσιο συμφέρον εξυπηρετεί? Διότι δεν διαπράττεται κάποιο έγκλημα από αυτούς τους βουλευτές για να πούμε ότι δικαιολογεί τη δημοσίευσή του. Και κάτι τελευταίο, κύριε Σαχίνη. Αν ο κύριος Μητσοτάκης είχε αμφιβολίες και μάλλον υποπτευόταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν σε κάποια deal με το προξενείο για τα λεγόμενα ψηφαλάκια στη Θράκη, πώς πήρε το ρίσκο να κοινοποιήσει στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ ένα έγγραφο, που ξέρετε πώς λειτουργούν οι κομματικές γραφειοκρατίες? Θα μπορούσε αυτό το έγγραφο να κοινοποιηθεί μετά σε κάποια στελέχη, σε κάποιες τοπικές, νομαρχιακές, και κάποια στιγμή να φτάσει στην τουρκική πρεσβεία ή στο τουρκικό προξενείο. Δηλαδή ένας αναλυτής της ΜΙΤ που θα διάβαζε το συγκεκριμένο κείμενο θα μπορούσε, κύριε Σαχίνη, αν υπήρχαν λεπτομέρειες σε αυτό το κείμενο, να καταλάβει και πώς λειτουργεί επιχειρησιακά η αντικατασκοπία της ΕΥΠ στη Θράκη.
Καταλαβαίνετε σε τι φάση είμαστε. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Πικραμένε. Σας ευχαριστώ και, για αυτές τις επισημάνσεις. Και δεν κύριο Τσίπρα να έχει βγει στα κάγκελα και να αναφέρει όσα σας είπα μέσα σε 5 λεπτά. Δηλαδή δεν υπάρχει κουλτούρα εθνικής ασφάλειας. Μιλάμε, εγώ εχθές φρίκαρα με αυτά που άκουσα από τη μεριά του και τα έλεγε χαλαρά μπροστά στη λίμνη του Αγίου Νικολάου. Και τι να κάνει δηλαδή. Και τι να κάνει. Για τις ευρωεκλογές. Αυτός έστειλε το πακέτο, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θα σας πω. Όχι, αλλά. Περίμενα γιατί δεν ανεβάζει τους τόνους. Δεν, δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ κι εσείς ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης. Με συγχωρείτε. Αλλά από την άλλη, εγώ κράτησα και κάτι ακόμη. Ότι το έγγραφο που έλαβε με τις απόρριτα διαβαθμισμένες πληροφορίες περιείχε υλικό όχι μόνο για τους δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έγινε κοπτοραπτική στις διαρροές μετά στον τύπο και αναφέρεται μόνο στους δύο βουλευτές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια πλήρης έκθεση με όλη τη δράση όλων των πολιτικών στη μειονότητα. Αυτό κατάλαβα. Κύριε Σαχίνη, πού βρίσκεται αυτό το έγγραφο σήμερα το πρωί? Πού βρίσκεται, πείτε μου, ποιος το έχει πάρει? Το έχουν πάρει τοπικές, νομαρχιακές, πρεσβείες, προξενία? Έχει γίνει αποκωδικοποίηση? Έχει ανακαλυφθεί με ποιο τρόπο η ΕΕ παρακολουθεί κόσμο τα κλιμάκια της στη Θράκη? Αυτό μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα κεντρικά της ΜΙΤ και να προσπαθούν να δούνε μέσα από το περιεχόμενο του εγγράφου πώς επιχειρεί η ΕΕ στη Θράκη. Μα τι λέμε τώρα, σοβαρολογούμε? Μάλιστα. Και τάλι από τον πρώην πολιτικό προϊστάμενο της ΕΕΠ. Κώστας Πικραμένος, τον ευχαριστώ για μια φορά ακόμη, σε μια δύσκολη ημέρα. Καλημέρα κύριε Πικραμένε, να είστε καλά. Γεια σας.